Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε μου, καλημέρα. Τι γίνεται? Καλά. Εμένα μπορεί να με αγοράσει ο κόκαλης, γιατί δεν έχω και ψηλά. Θα πάω να γίνει διαιτητής, να σου πει ο κόκαλης, φίλε μου. Αν τι άλλο θα ακούσουμε. Εδώ εντάξει, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι φίλαθλοι που ακολουθούν έτσι ένα τρενάκι και όπου βγάλει και ικανοποίησει το ότι είμαστε Ολυμπιακός κτλ. Εγώ για άλλο λόγο ήθελα να πάρω. Άκουγα προηγουμένως, επειδή έβλεπα στην ΝΕΤ τα στιγμιότυπα από Πετράρο Λαμπέρτο. Λοιπόν, και είπανε σε κάποια στιγμή, λέει, ότι μέχρι και ο Κόκαλης, λέει, εξοργίστηκε και κάνανε εκεί μια συζήτηση ο Μίχος με τον Κωνσταντίνο και άρες μάρες κουκουνάρες, ότι εν πάση περιπτώσει όλοι καταλαβαίνουν ότι έχει πρόβλημα η διαιτησία και ο Ολυμπιακός. Και φωνάζει, λέει, και ο Ολυμπιακός τώρα που γίνονται ασκώ αυτά τα πράγματα. Καταρχήν, δεν τους θυμήθηκα να φωνάζουν και με το Θρασίβουλο. Όταν, ας πούμε, η διαφορά δεν ήταν στους 12 πόντους. Δεκτών, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι παίζει καλύτερη μπάλα ο Ολυμπιακός. Δεδομένο. Αλλά εμένα θα σου πω ένα πράγμα. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν με ενόχλησε ούτε το πρώτο γκολ που ήταν offside, ούτε το δεύτερο, ούτε τίποτα. Η φάση όμως, ρε φίλε, του Άντζα. Εκεί και εμένα. Που τη βλέπω δηλαδή. Εκεί. Είναι μπροστά. Μα αυτό είπαμε εκεί. Είναι ελοφάνε. Δηλαδή, με συγχωρείς. Εκεί δεν δείχνει λάθος. Δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Όχι, όχι. Εκεί είναι καθαρή πρόοδο. Εκεί ξεβρακώθηκε ο Χαλαλαμπή. Εκεί θέλει να σου πει, κύριε, ότι εγώ αυτή την ομάδα δεν την πειράζω. Τελείωσε. Και φυσικά δεν τον πληρώνει ο Κόκαλης. Και κανένα Κόκαλη. Κανένα Κόκαλη δεν πληρώνει. Κανένα διαιτητή. Θε είναι παπαριές. Το να κάνει εξυπηρέτηση όμως τον Κόκαλη είναι άλλο ζήτημα. Και από πού υπάρχει κατεύθυνση να κάνει εξυπηρετήσει. Εκεί αυτό. Εκεί είναι το ζουμί. Μπορούν να το βρουν και το καταργήσουν. Να το σβήσουν. Δεν μπορούν. Δεν θέλουν. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ντε και καλά, ακόμα και με αυτούς τους 12 πόντους, τους 15 της 20, δώσ' του ρε να το πάρει την ισοπαλία. Τι θα χάσει. Αυτό προηγούμενο. Να του δώσω κίνητρο, ρε φίλε. Γι' αυτό ανέφερα προηγούμενα το παράδειγμα της Μπαρσελόνα. Έφερε ισοπαλία, ρε παιδί. Έφερε ισοπαλία, ναι. Έχανε 2-0 και ήρθε 2-2. Ναι, έφερε ισοπαλία. Ωραία, και τι έγινε. Τελείωσε. Και αντί για 12 βαθμούς από τη Ρεάλ, είναι 10. Δηλαδή ξεβρακώνεται και η ίδια η ομάδα. Σου τι ξεβρακώνουνε. Επειδή είμαι Παναθηναϊκός, ήθελα να πω και κάτι για τον Παναθηναϊκό. Καταρχήν, επειδή συζητάω και με φίλους διάφορους, ο Παναθηναϊκός το πρώτο που είχα πει όταν είχα δει τον προπονητή του, εγώ κατά προσωπική μου άποψη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα προσωπικά όχι μόνο δεν με έχει πείσει, αλλά θεωρώ, τουλάχιστον στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω πριν, το ότι ήταν βοηθός δεξιά και αριστερά δεν με ενδιαφέρει. Θεωρώ ότι είναι ψιλοάσχετος στον Παναθηναϊκό, έτσι. Έχει αχρηστέψει παίχτες που θα μπορούσαν δηλαδή να δώσουν το κλικ της ποιότητας που λείπει στον Παναθηναϊκό και ειδικά όταν παίζει σε ομάδες με κλειστές άμυνες, που εκεί χρειάζεσαι παίχτη στο ένας με έναν για να κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, έχει παροπλήσει. Τον Ίβασιτς άκουσα σήμερα πάλι, τον είχε στείλει στη Λαμία. Ο Μάτος τον έχει ξεχάσει. Το Μάτος που θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα, τουλάχιστον ήταν ο άνθρωπος. Πρέπει να παίζει ο Ζιλμπέρτο Σίλβα. Μπορείς να μου πεις εσύ, εντάξει, στην εθνική Βραζιλίας και τα λοιπά και σου ξουμούξου. Τώρα, είναι δυνατόν όμως αυτός ο άνθρωπος να είναι στην εθνική Βραζιλίας, να έπαιζε στην Άρσεναλ και να έρθει στον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να στρίψει και να είναι τόσο δίσκαντος. Πώς γίνεται ένας παίχτης που έχει τέτοιες περγαμηνές και να τον ευλέπω και να λέω ρε πού στη μια κάτσε. Αυτός δεν μπορεί να στρίψει δεξιά ή αριστερά. Και πρέπει να παίζει. Εκεί δέχομαι ότι μπορεί να του έχουν πει από πάνω, ξέρεις πρέπει να παίζει ο άνθρωπος αυτός. Αλλά από εκεί και πέρα όταν βλέπεις την ομάδα. Μήπως είδες το πρώτο ημίχρονο σήμερα. Το είδα μας. Το πρώτο ημίχρονο. Ναι, το είδα. Δηλαδή πέταγες καντήλες. Μα είπα από την αρχή ότι σε κουράζει αυτό το πράγμα που λέει ο Παναθηναϊκός. Σε κουράζει. Τι έχει δώσει στον Παναθηναϊκό, πες μου ένα σύστημα. Πες μου και στην Ελλάδα, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έχει προσφέρει στην ανάπτυξη της ομάδας, στο στήσιμο, στο στυλ. Το ότι έκανε στην Ευρώπη δύο παιχνίδια. Αυτά τα είχε κάνει πολύ πριν από αυτό να είναι. Ποιο θες να σου πω, τον Δανιήλ, τον Ρότσα, τον Αναστασιάδη, τον. Να στήσω την ομάδα πίσω και ό,τι που βγάλει μπροστά. Τι έχει προσφέρει αυτός ο προπονητής σε αυτή την ομάδα. Και επίσης ότι έχει αχρηστέψει και παίχτες που θεωρώ ότι θα μπορούσαν στην ομάδα να προσφέρουν. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς θέλουν να στήσουν ομάδα κρατώντας τέτοιες
δημιουργώντας, ας πούμε, ένα team τέτοιο το οποίο δεν μπορεί να προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις κάτι άλλο όμως. Ποιο? Ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ποιοτικούς παίχτες να κάνουν τη διαφορά. Ναι, δεν έχει ποιοτικούς παίχτες. Αυτούς ακόμα... που έχει ο Ολυμπιακός. Ναι, κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει μία τριάδα παίχτων, γιατί εγώ τον Μπέλουτσι τον θεωρώ λίγο. Για την Ελλάδα κάποια παιχνίδια, δηλαδή παράδειγμα εχθές ήταν εξαφανισμένος. Έτσι, τον Μπέλουτσι δεν τον θεωρώ την περίπτωση. Όχι, έχει όμως τους υπόλοιπους τρεις, οι οποίοι σίγουρα είναι δύναμοι. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει εδώ. Και παίζουν σε ένα τέτοιο χώρο, δηλαδή είναι επιθετικοί, που κάνουν τις ευκαιρίες, σε διαλύουν ρε παιδί μου. Θα σου κάνουν το 1-2, το 1-3, θα μπουν με προσωπικές ενέργειες. Προσωπική ενέργεια ο Γκαλέτη, προσωπική ενέργεια ο Λέτο. Μαλώνει ο Ντιόγκο. Θα πας με τα δύο σέντερ μπακ. Ναι, σωστός. Σε ανοίγουν ρε παιδί μου. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι. Δηλαδή, ο Σαρπιγκίδης μπορεί να κάνει αυτό που κάνει ο Γκαλέτη. Ερώτηση. Κοίταξε, στο δεύτερο ημίχρονο τον έβαλε καθαρά έξω δεξιά. Τον είδα. Έκανε 2-3 μπούκες. Έκανε 2-3 μπούκες. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ακόμα και τα προσόντα που έχουν, όποια προσόντα είναι αυτά, 2-3-5 παίκτες του Παναθηναϊκού, εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος τους τα εξαφανίζει. Διότι μου θυμίζει πάλι η εποχή Μαλεζάνη, όπου δεν είχε υπάρξει δεύτερη Κυριακή και να παίξει η ίδια ομάδα. Μπορείς να μου το εξηγήσεις εσύ αυτό? Ακόμα μετά από 22 αγωνιστικές να μην έχει βρει ένα σχήμα. Ξέρεις πόσο επιθετικούς έχει ο Παναθηναϊκός? Έβαλε Σαριέγγι αριστερό μπακ και γέλαγε ο κόσμος στο δεύτερο ημίχρονο που έπεφτε κάτω. Με το τέτοιο. Για κάτσε ρε κάνω. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτά τα βλέπει και ο πιο αδαής, ας πούμε. Τι πιο απλό να έπαιζε με τρεις πίσω όταν έβλεπε ότι ο Ηρακλής δεν ήθελε να κατέβει στη σέντρα και αντί για να μου βγάλει, να πούμε, παίχτη χαφ ή ξέρω εγώ, έστω και τον Γκέιτορ που δεν πήγε, να παίξει με τρεις πίσω για να τραβήξει λίγο το σημάδι. Δηλαδή, απλά πραγματάκια. Και να βοηθήσει λίγο το κέντρο του, όχι μόνο του έριξε όλου μπροστά φούντο και κοντόψανε να φάνε γκολ στο τέλος του παιχνιδιού. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι τόσο δύσκολο? Εγώ είμαι υπερβολικά απλοϊκός. Δεν ξέρω, μόνο εγώ τα βλέπω. Όχι, δεν τα βλέπω. Όχι, όλη η Ελλάδα τα βλέπω αυτά. Δηλαδή, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανάπτυξη. Δεν έχει ανάπτυξη, δεν μπορεί να παίξει από τα πλάγια. Τι έχει προσφέρει δηλαδή στην ανάπτυξη του παιχνιδιού αυτός ο προπονητής? Εγώ δεν βλέπω τίποτα απολύτως. Τώρα, αν κάνω λάθος, μεγά τους με χαρά τους. Και θα περιμένουμε τώρα τη Villarreal. Μήπως και παίξουμε πάλι κανένα ηρωικό ποδόσφαιρο, στηθούμε πίσω και να περιμένουμε, ας πούμε, να πάρουμε αποτέλεσμα. Όχι. Εγώ δεν είμαι γάβρος με αυτή την αντίληψη που να βλέπω την ομάδα μου να μην παίζει και αν τυχόν της κάτσει να βγω στους δρόμους και να πανηγυρίζω. Να σου το πω έτσι απλά. Αυτά ήθελα να πω. Γεια σου, Βίλη. Ευχαριστώ πολύ.